Άγιος Μινάς, Ποιούχος και Προστάτης. Ο Άγιος Μινάς θεωρείται από τους Ορθόδοξους Χριστιανούς προστάτης των γεωργών και των κτηνοτρόφων. Οι Μικρασιάτες τον θεωρούσαν προστάτη των ξενιτεμένων τους, ενώ σε κάποιες περιοχές της Ελλάδας θεωρείται προστάτης των ανήπαντρων γυναικών. Επίσης, πολλοί πιστεύουν ότι ο Άγιος Μινάς βοηθάει στην ανέβρεση χαμένων πραγμάτων. Είναι πολιούχος του Ηρακλείου Κρήτης και της Καστοριάς. Ας δούμε λοιπόν λίγα στοιχεία του βίου του. Βίος του Αγίου Μινά. Ο Άγιος Μινάς γεννήθηκε στα μέσα με τέλη του 3ου αιώνα μετά Χριστού στην Αίγυπτο. Οι γονείς του τον μεγάλωσαν σε ένα ειδωλολατρικό περιβάλλον, όντας και δύο ειδωλολάτρες. Ο Άγιος Μινάς όμως από την εφηβική του ακόμα ηλικία ασπάστηκε τον χριστιανισμό. Μετά τα εφηβικά του χρόνια εισήλθε στις τάξεις του Ρωμαϊκού στρατού και πιο συγκεκριμένα σε ένα τάγμα υπηκού με έδρα το Κοτιάιον της Μικράς Ασίας. Η πόλη αυτές τις μέρες μας ονομάζεται Κιουτάχια. Οι αρχές του 4ου αιώνα τον βρήκαν να διάγει μια λαμπρή πορεία στις τάξεις του Ρωμαϊκού στρατού λόγω της αντρίας που τον χαρακτήριζε. Εκείνο τον καιρό όμως έφτασαν αυτοκρατορικές διαταγές σύμφωνα με τις οποίες ο στρατός έπρεπε να συλλαμβάνει τους χριστιανούς και να τους κάνει να αλλάξουν πίστη με κάθε μέσο. Αυτό ήταν φυσικά κάτι που δεν μπορούσε να πράξει ο Άγιος Μινάς και έτσι έθεσε τέλος στη στρατιωτική του καριέρα και κατέφυγε σε ένα βουνό της περιοχής. Στον άγριο αυτό τόπο ασκήτευσε αφιερώνοντας το χρόνο του στην προσευχή και στην νηστεία. Έτσι έζησε για ένα αρκετά μακρύ χρονικό διάστημα έως ότου άφησε τον τόπο που ασκήτεψε και επανήλθε κοντά στους ανθρώπους. Επέλεξε μάλιστα να βρεθεί κοντά τους την ημέρα μιας ειδωλολατρικής γιορτής. Στη γιορτή αυτή μίλησε και ομολόγησε την πίστη του στον Χριστό με αποτέλεσμα να συλληφθεί και να οδηγηθεί στο διοικητή της πόλης. Στον Πύρο, έτσι ονομαζόταν ο διοικητής, ομολόγησε για άλλη μια φορά τη χριστιανική του πίστη, φανέρωσε το όνομά του καθώς και όσα είχαν προηγηθεί στη ζωή του. Επειδή όπως είπαμε ήταν η μέρα γιορτής, ο Πύρος διέταξε τη φυλάκιση του Αγίου Μινά αναβάλλοντας την εξέταση της υποθέσεως για την επόμενη μέρα. Οι ώρες πέρασαν και ο Άγιος βρέθηκε πάλι ενώπιον του διοικητή με τις κατηγορίες της λιποταξίας από το Ρωμαϊκό στρατό και της εξύβρισης των θεών των ειδωλολάτρων. Ο Πύρος στην αρχή προσπάθησε με υποσχέσεις και όμορφα λόγια να κάνει τον Άγιο Μινά να παρνηθεί τη χριστιανική πίστη. Κατόπιν πέρασε στις απειλές και τέλος, βλέποντας ότι ο Άγιος δεν υποχωρεί, διέταξε τον άγριο βασανισμό του. Ο Άγιος με τη βοήθεια του Χριστού υπέμεινε φρικτά βασανιστήρια, αρνούμενος να αλλαξοπιστήσει. Μην έχοντας πλέον σε κάτι χειρότερο να τον υποβάλει, ο Πύρος διέταξε τον αποκεφαλισμό του Αγίου Μινά που έλαβε χώρα στις 11 Νοεμβρίου. Μετά τον αποκεφαλισμό, το σώμα του Αγίου ρίχτηκε στη φωτιά. Από αυτήν μερικοί χριστιανοί έσωσαν ό,τι πρόλαβαν από το Άγιο σώμα του και το έθαψαν κοντά στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου, όπως τους είχε ζητήσει ο Άγιος λίγο πριν θανατωθεί. Στον τόπο που ενταφιάστηκε, χτίστηκε ναός, ενώ με την πάροδο των ετών δημιουργήθηκε εκεί μια μικρή πόλη, αφού πλήθος χριστιανών επισκέπτονταν τον Άγιο για να ζητήσουν τη βοήθειά του. Πριν αναφέρουμε δύο από τα χιλιάδες θαύματα του Αγίου Μινά, αξίζει να σημειώσουμε ότι ο Άγιος παρουσιάζεται στις εικόνες καβάλα σε άλογο και φορώντας στρατιωτική ενδυμασία. Τα θαύματα του Αγίου Μινά. Το πρώτο θαύμα που αναφέρουμε έχει ως εξής. Κάποτε ένας χριστιανός έταξε να προσφέρει σε ένα ναό του Αγίου Μινά ένα ασημένιο δίσκο. Όντας ευκατάστατος, παρήγγειλε στο εργαστήριο αργυροχοΐας δύο δίσκους, ένα για τον Άγιο και ένα για τον εαυτό του. Όταν παρέλαβε τους δίσκους λοιπόν, ξεκίνησε το ταξίδι του με πλοίο για να πάει να παραδώσει το δίσκο που είχε τάξει. Παρατήρησε όμως ότι ο δίσκος που προοριζόταν για τον ναό ήταν πιο λαμπερός και σκέφτηκε να τον κρατήσει για τον εαυτό του. Έτσι, έδωσε εντολή στο νεαρό υπηρέτη του να σερβίρει το φαγητό στον όμορφο και λαμπερό δίσκο. Όταν όμως μετά το φαγητό ο υπηρέτης πήγε να πλύνει το δίσκο, εκείνος του έπεσε μέσα στη θάλασσα. Φοβούμενος τότε εκείνος την τιμωρία του αφεντικού του, βούτυξε να τον πιάσει. Κι έτσι χάθηκαν στα νερά τόσο ο ασημένιος δίσκος
όσο και ο νεαρός υπηρέτης. Ο χριστιανός, μαθαίνοντας τι συνέβη, κατάλαβε ότι τιμωρήθηκε για την απληστία του και άρχισε να προσεύχεται στον Άγιο Μινά και να τον παρακαλεί να βρεθεί η σωρός του υπηρέτη του. Το πλοίο έφτασε στον προορισμό του, ενώ ο χριστιανός συνέχιζε τις προσευχές του. Μα δύο μέρες μετά, και ενώ συνέχιζε τις προσευχές, ο Άγιος έκανε το θαύμα του. Ο νεαρός υπηρέτης εμφανίστηκε, και όχι μόνο αυτό. Δεν ξεβράστηκε η σωρός του στην ακτή, αλλά εμφανίστηκε να βγαίνει από τη θάλασσα ζωντανός, κρατώντας μάλιστα τον ασημένιο δίσκο στα χέρια του. Το ρώτησαν τι συνέβη και τους είπε ότι όταν έπεσε στη θάλασσα, εμφανίστηκαν μπροστά του τρεις ανθρώπινες μορφές. Αυτές το συνόδευσαν περπατώντας στο βυθό μαζί του μέχρι τη στιγμή που βγήκε στην παραλία. Η μία μορφή δε φορούσε στρατιωτικά ρούχα. Όλοι κατάλαβαν ότι ο ένας από τους τρεις ήταν ο Άγιος Μινάς. Οι άλλοι δύο ήταν ο Άγιος Βίκτορ και ο Άγιος Βικέντιος που γιορτάζουν μαζί με τον Άγιο Μινά στις 11 Νοεμβρίου. Το δεύτερο θαύμα που θα αναφέρουμε έλαβε χώρα το 1942 στο Έλα Λαμέιν, τον Οκτώβριο του έτους αυτού και λίγο πριν την έναρξη της μάχης στην οποία ιτήθηκε ο Ρόμελ, εμφανίστηκε ένα στρατιωτικό καβάλα σε ένα άλογο στο στρατόπεδο των συμμάχων και εμψύχωνε τους στρατιώτες. Ο Άγιος Μινάς είχε σταθεί για άλλη μια φορά στο πλευρό αυτών που μάχονταν για τα δίκαια. Είχε δε σταθεί και άλλες φορές στο πλευρό των Ελλήνων και κυρίως στο Ηράκλειο της Κρήτης, όπου και είναι ο πολιούχος και προστάτης της πόλης και των κατοίκων της.